Δεν έφταναν όλα τα προβλήματα που έχει ο Άγγλος Πρωθυπουργό με την απόφασή του να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τώρα έρχεται στο προσκήνιο και η ιδρία του Μηδία. Άρα πρόκειται για ένα αγγείο το οποίο δεν έχει βγει ποτέ από το μουσείο εδώ και 250 χρόνια και το timing τα έφερε έτσι ώστε να το δανείσει η Αγγλία στην Ελλάδα, δηλαδή πιο συγκεκριμένα το Βρετανικό Μουσείο στο Μουσείο της Ακρόπολης για την έκθεση που θα διαρκέσει για κάμποσους μήνες στην Ελλάδα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το Βρετανικό Μουσείο δεν είναι στο ίδιο πλαίσιο με τον Πρωθυπουργό όπως δεν είναι στο ίδιο πλαίσιο και οι Άγγλοι πολίτες. Άρα για μας το σημαντικό της όλης υπόθεσης η οποία συνεχίζει να έχει μια ώρα η οποία είναι θετική για την Ελλάδα, είναι ότι μιλήσαμε με πολύ πιο έντονο τρόπο για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανακαλύψαμε και εμείς ότι η Αγγλία είναι πολύ πιο θετική έτσι ώστε να επιστραφούν και να επανενωθούν, ενώ στην πραγματικότητα είχαμε την εντύπωση τουλάχιστον ότι δεν ήταν αυτή η θέλησή της μέσω αυτής της κυβέρνηση. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ο τύπος της Αγγλίας που εναντιώθηκε στον Πρωθυπουργό της Αγγλίας, είναι βέβαια και η ίδια η κοινωνία, αλλά τώρα βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτό το θέμα με έναν άλλον τρόπο, λόγω του timing και με το Βρετανικό Μουσείο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αξιοποιήσουμε για να προχωρήσουμε σε αυτήν την διαπραγμάτευση που κρατάει εδώ και δεκαετίες.